Υποκαταρακτώδη βροχή σε αρκετά σημεία και εδώ βλέπουμε τον αρνητικό πρωταγωνιστή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος συγκέντρωσε τη μήνυ των οπαδών της ΑΕΛ. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό η ΑΕΛ είχε 11 τελικές, αν δεν κάνω λάθος. Ένα σούτ εδώ από τον Κοντοδήμο θα περάσει out. Έπεσε βέβαια ο ρίζος καλού κακού. Βλέπουμε σε replay και πάλι την προσπάθεια του Κοντοδήμου. Μόλις στο δεύτερο λεπτό φάνηκε ότι η ΑΕΛ έψαχνε το γρήγορο γκολ. Θα πάμε στο 7ο. Ο Σερζίνιο θα γίνει αποδέκτης μπάλας μετά από κεφαλιά του Πινιδόνη. Θα σουτάρει και αυτός η ίδια κατάληξη και πάλι έπεσε ο ρίζος. Αλλά δεν υπήρχε, όπως φαίνεται και από την κατάληξη, λόγος ανησυχίας για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου. Από κοντά πάντως το σουτ. Εδώ μια φάση που σηκώνει κουβέντα και ρωτήθηκε μάλιστα και ο πρώην πλέον προπονητής, όπως όλα δείχνει, της ΑΕΛ, ο Παναγιώτης Ζαναβάρας. Μια ψυμαχία εκεί για Λούση, αν δεν κάνω λάθος, και Καρανίκα. Άσχημη η αντίδραση του παίκτη της ΑΕΛ. Διαμαρτύρεται κατευθείαν ο Γιαλούσης για την συγκεκριμένη ενέργεια. Θα πάμε στο 25. Ο Καρανίκας θα βγάλει την παλιά. Ένα σούτ εδώ, το οποίο θα επιχειρήσει ο Νεμπεγλέρας. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 28 μια πολύ κακή εκτέλεση φάουλ από τον Ελιομάρ. Πολύ έξω η μπάλα. Για να πάμε σε ένα καλό σούτ στο 38 λεπτό για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ είχε περισσότερες φάσεις απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου. Θα μπλοκάρει ο ρίζος. Στο 41 είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, μία φάση από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου. Για να πάμε στην επόμενη φάση και πάλι για την ΑΕΛ. Μία σέντρα. Ήταν ο Ρόκας αυτός που έκανε το σούτ. Μία σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Ο Ελιομάρ θα πιάσει την κεφαλιά. Ενστικτοδός μου φαίνεται ότι ο ρίζος καταφέρει και αποκρούει. Ήταν βέβαια και σε καλή θέση. Έχουν περάσει το δεύτερο ημίχρονο. Σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Σερζίνιο ήταν αυτός που πέρασε τον Μπόγιοβιτς. Δεν μπόρεσε να πλασάρει ο παίκτης ΑΕΛ τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου και έτσι χάνει μία ακόμη ευκαιρία η ΑΕΛ για να πετύχει κάποιο γκολ. Στο 49 τώρα μία εκτέλεση φάουλ και εδώ είναι η επίμαχη φάση. Και θέλω την άποψή σας. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου. Πανηγυρίζουν τα μέλη του πάγκου. Ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Χουλιάρας από το σύνδεσμο Αιτωλοκαρνανίας, και ενώ βλέπουμε το replay, είδε offside, σήκωσε τη σημαία, το επικύρωσε ο κύριος Παναγιωτόπουλος και έτσι τον γκολ δεν μέτρησε. Αμφιβάλλω πολύ αν ήταν τόσο σίγουρος ο κύριος Χουλιάρας ότι υπήρχε offside. Φάση που φεύγει μπάλα από το φάουλ, δεν υπάρχει κανείς offside. Στη δεύτερη... Ακριβώς, ο Μπόγιοβιτς φεύγει, δεν ξέρω αν βρίσκει ο Ιγκεσάν. Βρίσκει, δεν βρίσκει, επηρεάζει τη φάση εδώ. Λες πριν πάει μπάλα στο σκόρερ. Ναι, πριν πάει μπάλα στο σκόρερ. Εκείνη το αμφισβητούμενο. Δεν νομίζω ότι ήταν 100% σίγουρος για να σηκώσει με άκη. Εδώ βλέπουμε το γκολ το οποίο επιτεύχθηκε στο 51ο προς 52ο λεπτό. Ο Μπάρμπας είναι αυτός που θα κάνει το 0-1. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιαλούση. Πολύ γρήγορα μετά το ακυρωθέν γκολ της ΑΕΛ. 0-1 λοιπόν. Στο 57 ο Σερτζίνιο θα εκτελέσει το φάουλ από τα δεξιά. Ο Πινδόνης θα πιάσει την κεφαλιά. Προσπαθεί να βρει ρυθμό η ΑΕΛ μετά από αυτή την ψυχρολουσία. Δεν αντέδρασε τόσο άσχημα, δεν αντέδρασε και ιδανικά. Γιατί μετά ήρθε και το αριθμητικό μειονέκτημα και κάπου εκεί τελείωσαν όλα. Στο 63 μία σέντρα που έγινε εκεί θα μπλοκάρει μετά την κεφαλιά ο ρίζος. Και στο 65 θα δούμε την εκτέλεση φάουλ του Ρίστοβιτς. Ο Κοντοδήμος από πολύ κοντά δεν μπορεί να πλασάρει. Θα μπορούσε να έχει πετύχει εδώ τον κολοπαίκτης της ΑΕΛ. Μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δεκάρι, αν δεν κάνω λάθος, του ρίζου. Και εδώ θα δούμε τη δεύτερη κίτρινη που δόθηκε στο Θανάση Πινδόνη. Ο παίκτης της ΑΕΛ θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΛ με 10 λοιπόν στο 72ο λεπτό. Είναι σωστή εδώ η κάρτα, έτσι. Χτυπάει το πόδι. Είναι επικίνδυνο χτύπημα. Με 10 λοιπόν η ΑΕΛ. Στο 76
Ο Ρόκας, αν δεν κάνω λάθος, εκτελεί το φάουλ. Θα διώξει με γροθιές ο Αποστολίδης και στη συνέχεια η μπάλα θα απομακρυνθεί. Θα καταλήξει σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα γίνει κάτι. Εδώ έχουμε τη διακοπή του αγώνα στο 79 προς το 80. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος συγκέντρωσε, επαναλαμβάνω, τη μήνη των οπαδών της ΑΕΛ. Μετά και τη ρήψη δακρυγόνων, κινήθηκαν στη θύρα 10 κάποια άτομα. Έπεσαν και δακρυγόνα, δηλαδή. Έπεσαν και δακρυγόνα, ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, αν είδα καλά, χρησιμοποιήθηκε και η λεγόμενη φυσούνα από τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Έσπασαν πάρα πολλά καθίσματα. Τέλος πάντων, μετά από ένα 20 λεπτό τελικά το παιχνίδι άρχισε και αφού επέστρεψαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, είχαν πάει στα αποδυτήρια. Στο 86 ένα γέμισμα εδώ θα διώξει ο Ρίζος για τον Ολυμπιακό Βόλου. Μία ακόμη αμφισβητούμενη, αλλά νομίζω ότι είναι πιο καθαρή, σαφώς πιο καθαρή φάση. Εδώ ζητά πέναλτι ο παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου. Νομίζω ότι είναι ένα τζαρτζάρισμα. Δεν είναι... Η άποψή σας όμως μετρά πάντα. Θεοδόση. Εντάξει, τώρα. Είναι ένα... Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πίντο σχεδόν από απόσταση αναπνοής. Θα σουτάρει, αλλά θα... Δραματικά out την μπάλα, να το πω έτσι. Και με το replay αυτής της φάσης και πάλι. Να πούμε κάτι για τις φάσεις τις αμφισβητούμενες, γιατί είδαμε πριν τον γκολ της ΑΕΛ που ακυρώθηκε και προκάλεσε, φαντάζομαι, Χρυσόστομε, και... Πολλά νεύρα, πολλή ένταση στις κερκίδες. Και μετά αμέσως ήρθε το γκολ του Ολυμπιακού, ήρθε έτσι. Κατευθείαν το γκολ του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα στο 80 ήρθε και η διακοπή. 20 λεπτά περίπου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τις φάσεις εμείς έχουμε την πολυτέλεια να τις βλέπουμε και να τις ξαναβλέπουμε με pause, με ανάλυση του replay κτλ. Τις δύο επίμαχες χοντρές φάσεις που σημάδεψαν το ντέρμπι είναι το γκολ της ΑΕΛ. Είναι αμφισβητούμενη η φάση, διότι δεν φαίνεται καθαρά αν όταν φεύγει μπάλα από το φάουλ δεν υπάρχει κανείς offside. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι. Ο Μπόγιοβιτς κινείται κανονικά. Καλύπτεται ο Μπόγιοβιτς.